μέσα στο σώμα είναι η θεότητα. Ε, αυτό δεν μπορεί να το πιστέψει. Το πίστεψε στη Σταύρωση, αλλά ήταν πλέον αργά. Και έτσι λοιπόν στα 3 χρόνια τα δημόσια τον έβλεπε κατευθείαν και μέσω των δαιμονισμένων. Και λοιπόν εφόσον τον έβλεπε και έβλεπε αυτά που πίστευε και κοίταζε, έλεγε ότι είναι σώμα. Μετά την άνθηση όμως δεν μπορεί να τον δει και πιστεύει ο διάβολος πως ο Αναστάσης είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Το έχει σαν εμπειρία, διότι αυτός κατευθείαν στον Άδη εσκήλεξε όλους τους εσωσμένους Αγίους που κρατούσε παρανόμος και αντικανονικός ο Σατανάς. Και έχει πολλά ντοκουμέντα να αποδείξει στον εαυτό του και στους ομοίους του ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Στους άλλους δε που είναι χαμηλού διδακτικού επίπεδου τους λέει το αντίθετο, ότι είναι ψεύτης, ότι είναι πατριώνες, ότι δεν υπάρχει Χριστός και τα τι άλλα. Αλλά αυτά βέβαια δεν περνάνε. Στη Δευτέρα όμως παρουσία θα το δουν και τα δαιμόνια. Και ξέρετε, η Εκκλησία μας βάσει της εμπειρίας το γράφει στα γραφτά. Δεν μιλάμε για Δευτέρα κατάβαση του Χριστού από τους ουρανούς στη γη. Δεν θα έρθει ο Χριστός από τον ουρανό στη γη. Από πού θα έρθει, δεν θα έρθει. Άρα είναι πανταχού παρόν. Θα εμφανιστεί ξαφνικά. Τακ! Και τι λύση του Θεού. Δευτέρα παρουσία. Είναι παρόν. Αοράτος. Αλλά ζών και παρόν. Αλλά αοράτος. Για τα δικά μας τα μάτια δεν είναι. Όχι για όλα τα μάτια. Για τα υλικά τα μάτια δεν είναι παρόν. Είναι παρόν. Πως πατάμε το κουμπί και δεν έχετε τώρα το φως σιγά σιγά και σιγά. Αμέσως. Αν και δεν υπάρχει μάτι να δει. Όταν μάτι δεν υπάρχει και ο θαλμός είναι τυφλός, δεν θα δει. Κι ας υπάρχει. Λοιπόν είναι παρόν. Είναι πανταχού παρόν. Όχι απλώς είναι παρόν. Και τα πάντα πληρώνει. Και μάλιστα είναι με τον άκτη σαμποτισμό του πανταχού παρών. Αλλά φυσικά οι δαίμονες, που είναι ένας μέγας αριθμός πολλών 3 εκατομμυρίων συστημάτων, έτσι, είναι αυτοί οπωσδήποτε τον πιστεύουν, τον φοβούνται, τον τρέμουν, αλλά δεν τον βλέπουν αναστάντα. Και πρέπει οπωσδήποτε να τον δουν. Ο Χριστός αποφάσισε τη δικαιοσύνη του στη θέση παρουσία όλοι να τον δουν. Δεν θα υπάρχει κάποιος που να μην τον βλέπει, γιατί τώρα ένας μέγας αριθμός δεν τον βλέπει. Οι αμαρτωλοί δεν τον βλέπουν, οι δαίμονες δεν τον βλέπουν, άρα ένας μέγας αριθμός όντων δεν τον βλέπει. Τι σώει Θεός είναι που δεν βλέπεται από όλους? Γιατί ο Θεός είναι Θεός, δηλαδή από το Θεό, και δεν είναι άθεος με το σωτικό του άνθρωπο, δηλαδή είναι βλεπτός, ορατός. Θέλησε να μας κάνει δεκτικούς να τον βλέπουμε. Δικαίωμά του, εντάξει. Μας έδωσε μάτια ψυχής και σώματος. Και οι άγγελοι και οι άνθρωποι έχουν νου που βλέπει. Το μάτι αυτό είναι πλασμένο να βλέπει. Παρακαλώ. Ναι, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην φαίνεται, αλλά γίνεται αισθητό. Βεβαίως. Πολλές φορές φαίνεται κιόλα. Όταν εμφανίζεται από όλοι δεν φαίνεται. Αλλά είπαμε οι αμαρτωλοί και οι δαίμονες, έτσι δεν είναι. Του άδου οι αμαρτωλίες δεν είναι, που πεθάνουν και κολλάστηκαν, αυτοί δεν τον βλέπουν, αλλά πιστεύουν ότι υπάρχει. Από εκεί που πήγαν καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα δεν είναι αστεία. Τώρα πήγαμε, λέει, και κάτω, τι θα κάνουμε εδώ πέρα βόλτα, για πόσο καιρό θα μείνουμε? Ποιος μας έφερε, ποιος μας κρατάει, με ποια δύναμη είμαστε έτσι σε αυτήν την κατάσταση? Γιατί υπάρχει και άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση που λέμε, η κυβέρνηση στην ουσία, δεν είναι παράδεισος? Είναι και άλλοι που διάγουν ακριβώς αντίθετα. Και έτσι λοιπόν με προσωπική εμπειρία πιστεύουν και γνωρίζουν, αλλά δεν το βλέπουν ακόμη. Όταν όμως εμφανιστεί, τότε θα γονατίσουν μπροστά του όλοι οι οποίοι και θα το δουν. Αλλά φυσικά αυτή η όραση θα είναι και η καταδίκη τους. Δηλαδή είναι ευεργετικότατο που δεν τον βλέπουν. Αλλήμον όντως αν τον δουν. Η όραση των δαιμόνων στον Χριστό θα είναι η κόλασή τους. Τώρα περνούν πολύ καλύτερα που δεν τον βλέπουν. Ας πούμε, περνούν τον παράδεισό τους. Μόνο ότι βιώνουν κόλαση κι αυτοί, δεν είναι. Αλλά είναι παραδείσιος κολαστήριος αυτός τρόπος, δηλαδή, δεν είναι. Ένας
ένα μεικτό πράγμα, πώς να το διατυπώσει κανείς. Επειδή ακόμη δεν τον βλέπουν, αλλά επειδή ξέρουν πώς θα τον δουν, θέλουν, δεν θέλουν, αυτή η πληροφορία, η εμπειρία τους και η σκέψη τους τους δημιουργεί αυτόν τον τρόμο. Και λοιπόν κόλαση στο δαιμόνιο θα είναι να τον βλέπουν πάντα τον Χριστό. Όχι ότι στην κόλαση κάποιοι δεν θα βλέπουν ποτέ, 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 ποτέ. Αυτό είναι παπισμός. Οι παπικοί στα εχειρίδια τους μέχρι σήμερα και οι Προτεστάντες κτλ. Πιστεύουν ότι στην κόλαση ο Χριστός είναι απόν, δεν θα βλέπουν καθόλου, γι' αυτό και θα είναι σκοτάδι. Γι' αυτό και θα είναι μέσα στη φωτιά. Αυτά είναι παπικά πράγματα. Τα Ορθόδοξα είναι διατυπωμένα με αυτές τις λέξεις, έτσι, αλλά δεν ερμηνεύονται κατά γράμμα. Κατά γράμμα τα ερμηνεύουν οι αδαείς που δεν έχουν την εμπειρία, που δεν έχουν και Ορθόδοξο φρόνημα και πίστη και ιερά παράδοση. Και έτσι λοιπόν μεταξύ Ορθόδοξων και Παπικών η διαφορά είναι αβυσσαλαία. Δεν υπάρχει προσέγγιση, διότι δεν μπορείς να προσεγγίσεις. Φταίμε εμείς. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός Αναστάς είναι ο πανταχού παρών με τα σώματος και βλέπετε μόνο από αυτούς που βλέπουν, τους αγγέλους και τους αγίους. Οι άγιοι στον άλλο κόσμο, όπου και να σταθούν, όπου και να σταλούν οι ψυχές τους, στον ουρανό, στη γη, οπουδήποτε και να πάνε, λοιπόν πάντοτε μπροστά τους, δεν χρειάζεται να γυρίσουν δεξιά και αριστερά, καταλάβατε, μπροστά τους βλέπουν τον Χριστό με τα σώματος. Γιατί η ανθρωπότητα βλέπει τη θεότητα, δεν βλέπει από κανέναν. Και έτσι λοιπόν από αυτή την εμπειρία που βλέπουν πανταχού τον Χριστό έχουν την εμπειρία και μας το αποκάλυψαν ότι ο Χριστός είναι πανταχού παρόν με τα σώματος. Όχι μόνο η θεότητα αλλά και η ανθρωπότητα. Ενώ η ανθρωπότητα της Παναγίας δεν είναι πανταχού παρούσα και η Παναγία είναι με τα σώματος στον παράδεισο. Αλλά είναι σκέτος άνθρωπος. Είναι η Παναγία, η μητέρα του. Αλλά είναι σκέτος άνθρωπος, δεν είναι θεά. Δεν είναι πανταχού παρούσα. Όταν είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Όταν κάθεται εδώ, δεν κάθεται εκεί. Παράδειγμα. Πληρεί όγκων διαστάσεις, που ότι είναι πνευματική έτσι και το σώμα του παρουσία, πληρεί με έναν χώρο. Δεν είναι πανταχού παρούσα. Μόνο ο Χριστός ως άνθρωπος είναι πανταχού παρόν. Και γι' αυτό δεν συγκρίνονται ο Χριστός και η Παναγία. Και στην ανθρωπότητα και φυσικά στη θέση δεν συγκρίνουμε. Μιλάμε για την ανθρωπότητα. Και το βλέπετε πάντοτε η Παναγία με τα πολλής αγάπης αλλά και τον αναλόγο σεβασμού και φόβου και τρόμο πως έρχεται ως Θεόν και Υιόν. Υιέ μου και Θεέ μου, ή Θεέ μου και Υιέ μου, το ίδιο είναι. Δεν μπορεί να λέει πάντα Υιέ μου γιατί κάποτε είχε γίνει αυτή η οικονομία, τώρα είναι λίγο αλλιώς τα πράγματα και εις πάντα στους αιώνες. Χρησιμοποιήθηκε αυτό το όργανο για την οικονομία, να την ευγνωμονούμε και πήρε τη θέση της ως βασίλισσα του ουρανού και των αγγέλων και των ανθρώπων και μητέρα. Και αυτό της φτάνει δηλαδή, δεν είναι, δεν υπάρχει ανωτάτη θέση. Αλλά από εδώ και πέρα το κέντρο είναι ο Χριστός. Γιατί αυτός είναι η πηγή σωτηρίας. Μόνο Χριστοσωτηρία έχουμε, δεν έχουμε Πάναγιο σωτηρία. Και έτσι λοιπόν όλοι ασχολούνται με τον Χριστό διότι αυτός ρυθμίζει τα πάντα και τη σωτηρία κάθε πλάσματος. Δηλαδή όσο και καλός να είναι ο άνθρωπος, εάν δεν λάβει ειδικό φωτισμό χάριτος Αγίου Πνεύματος, δεν θα τον δει ποτέ τον Αναστάντα Χριστό και αν δεν τον δει, δεν θα σωθεί. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην Ορθοδοξία μας. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες που το πίστεψαν και το βίωσαν ήταν αγωνιστικοί, ήταν ασκητικοί. Η Ορθοδοξία μας έχει κάποια ασκητικότητα, κάποια γνωστικότητα, προσωπική βέβαια, που άλλοτε φαίνεται, άλλοτε δεν φαίνεται, άλλοτε είναι γνωστή, άλλοτε είναι άγνωστη. Αλλά είναι προσωπικό το θέμα. Και φυσικά πρέπει όλοι μαζί να συνεργαζόμεθα, να συμπλέουμε, να συμφωνούμε, για να είμαστε και στο παρέσω όλοι μαζί, μη λείπουν μερικοί. Φανταστείτε τώρα από τα αγαπημένα σας πρόσωπα η μισή να είναι και η μισή να μην είναι. Δηλαδή αν μερικοί από τους μισούς είμαστε εμείς, εμείς σε σωσμένοι, όχι σε σωσμένοι, τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε την άλλη πλευρά. Δεν μας συμφέρει. Ούτε και η αγαπημένα πρόσωπα συμφέρει να μην είναι παρόντα. Θέλουμε να είναι όλοι παρόντες. Εντάξει, ο Θεός το θέλει και αυτό. Αν εμείς το θέλουμε μια φορά, ο Θεός το θέλει άπειρες φορές να είμαστε όλοι στον παράδεισο. Τώρα στην πράξη να το κάνουμε και πράξε τώρα αυτό. Η θεωρία είναι άριστη, η πράξη τώρα λείπει.
και χρειάζεται με έναν προσωπικό αγώνα. Γι' αυτό οι πατέρες επιμένουν στη λειτουργική μυστηριακή ζωή όσο γίνεται πιο συχνά. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Το αιώνιο τρίπτυχο. Δεν μπορεί κανείς να φτάσει σε σημείο να νομίζει πως έφτασε σε μέτρα και να σταματήσει τον αγώνα, διότι αυτό είναι η σκάτη πλάτη. Δεν μπορεί κανείς Άγιος, δεν έχουμε στα κείμενα που να λέγει πως είμαι Άγιος. Όλοι λέγουν πως είναι αμαρτωλή. Καλά. Ήταν αμαρτωλή, αλλά το πιστεύανε. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ότι όσο πιο πολύ κανείς προοδεύει, τόσο πιο πολύ πιστεύει ότι είναι αμαρτωλός. Είναι κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το αισθανθούμε, ας πούμε, σε τι βαθμό το πιστεύω, γιατί ήταν ενάρετη, δεν ήταν απλώς αμαρτωλή, αμετανόητη. Αλλά αυτό το πράγμα είναι μια εμπειρία, διότι συγκρίνει κανείς τον εαυτό του με τον Χριστό. Δεν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους, αυτό είναι λάθος. Αν τον συγκρίνουμε μεταξύ μας, αν όλοι συγκριθούμε, κάποιοι είναι ανώτεροι μας και κάποιοι είναι κατώτεροι μας, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ ανθρώπινο αυτό, δεν είχα εγώ. Λοιπόν, τους μένα τέρμους θα τους ζηλεύουμε, θα τους στονούμε, πάλι χάνουμε τη χάρη. Τους δέκατο τέρμους θα τους αποφύσουμε, θα τους καταφωνήσουμε, θα τους καταδικάσουμε, πάλι χάσουμε τη χάρη. Και από τα δεξιά και από τα αριστερά χάνουμε τη χάρη. Αφήνουμε όλους λοιπόν ασύγκριτους, συγκρίνουμε τον εαυτό μας μόνο με τον ασύγκριτο Χριστό, διαλυόμεθα μπροστά του, δεν απελπιζόμεθα όμως και ελπίζοντα σωζόμαστε. Είναι η μόνη οδός συγκρίσεως με τον Χριστό αλλά και μεταξύ μας. Δηλαδή, άσε τον άλλον ήσυχο, μην ασχολείσαι με τον άλλον. Ή θα τον κατακρίνεις, ή θα τον ζηλέψεις, θα τον φθονήσεις και από τις δύο πλευρές θα χάσεις. Είναι εμπειρία αυτό το πράγμα. Ποιον ζηλεύουμε και φθονούμε και μισθούμε και πολύμουμε? Αυτό που θεωρούμε ότι είναι ενότερος μας. Και να είναι. Και τι βγήκε, πάλι χάνουμε. Είτε αυτός χάσει είτε δεν χάσει, εμείς πάντως χάνουμε. Παλιότερα τον εξωθενώσουμε, τον αποθήσουμε, τον κατηγορήσουμε, τον καταφρονήσουμε, πάλι χάνουμε. Εδώ χάνουμε ακόμη πιο πολύ. Γιατί θα πρέπει ο ανώτερος να βοηθάει τον πιο αδύνατο, έτσι δεν είναι? Είναι η λογική πλευρά. Εδώ λέγει ο Μέγας Βασίλειος, φανταστείτε μια γλώσσα. Όταν βρίσκει ένα σπουράκι κάτι του πέρα, να το τρώει αυτή συνέχεια. Θα πεθάνει το παιδάκι. Μόλις βρίσκει κάτι, φωνάζει, βγαίνουν. Τους υποδεικνύει τον τρόπο. Καταλάβατε. Και να ξεχωρίζουν και να τρώνε. Όλα τα ζωάκια κουράζονται για τα παιδάκια, να τα μεγαλώσουν. Και οι άνθρωποι φυσικά και τα ζωάκια. Δεν τα μαγειρεύουμε τα φαγητά μόνο για εμάς, πόσο να πάμε. Δεν είναι, για όλους. Είναι μια στοργική αγάπη και αυτό και μια διάκριση. Πόσο μάλλον ο ίδιος ο Χριστός μας προετοιμάζει με την άσκηση που κάνουμε, με τους αγώνες, με τις ασθένειες, τις δοκιμασίες, να καταστούμε δεκτικοί Χριστό οράσιους. Είτε λαϊκοί, είτε μοναχοί, είτε κληρικοί, το μάθημα είναι το ίδιο. Δεν αλλάζει σε τίποτα. Δεν αλλάζει. Γι' αυτό η Ορθοδοξία δεν ξεχωρίζει τους ανθρώπους σε λαϊκούς, σε μοναχούς και σε λοιπά. Αυτό είναι προτεσταντισμός, ξέρετε. Τους ξεχωρίζει όμως σε τι? Σε μετανοούντας και σε αμετανοήτους. Τώρα αυτό ποιος θα το πει ότι είναι έτσι ή αλλιώς? Ο καθένας θα το πει στον εαυτό του, δεν είναι? Ας πάρει πρωτοβουλία και φύγει μόνος του. Μόνος του κανείς να αποφαθεί να γίνει δικαστής. Είμαι μετανόν ή δεν μετανό. Ας το πει ο καθένας μόνος του. Και οι άλλοι οφείλουν να το σεβαστούν ότι είναι αληθινό. Γιατί αν μας πει ψέματα, θα πιστέψουμε σε ψέματα. Θα πάθουμε κάποια ζημιά μου, θα πιστέψουμε σε ψέματα, αλλά αλίμονο σε αυτό που λέει ψέματα. Χάθηκε για τα καλά δηλαδή. Ενώ όλος θα χάσει λίγο. Μόλις το καταλάβει, παίρνει θέση και λέει, επικίνδυνος τύπος. Πρόσεχε. Σε δουλεύει. Μόλις το αντιληφθείς, παίρνεις θέση, αμήνεις, νομίζω για τα καλά παίρνω μέσα. Δεν είναι. Γι' αυτό δεν συμφέρει στον προσωπικό αγώνα κανείς να κρύβεται, να του παίζει τη φτούλη. Είναι πιο καλό, ειλικρινής, να πει και ξέρεις, για αυτό το θέμα εγώ δεν ομιλώ, δεν απαντώ. Είναι προσωπικό το θέμα. Έκανες λάθος ερώτηση, αλλά στο διορθώνω. Δεν απαντώ. Έχω τους λόγους μου. Αυτή η ειλικρίνεια είναι πιο θαραλέα απόφαση. Φανερώνει τόλμη και θάρρος ότι έχει κανείς ανδρεία ψυχής. Είναι χάρισμα. Από το να πω λίγο ψέμα, να θολώσω λίγο τα νερά, να τα μπερδέψω, να τα νοθέψω. Εντάξει, ο άλλος θα είναι πιο απλός, θα ξεγελαστεί. Αλλά δεν κερδίζω, χάνω πολύ.
Δηλαδή έως ότου κανείς πιστεύει σε αυτό το λάθος που εγώ το ξεγέλασα, εγώ θα κάνω. Κορόιδεψα κάποιον σε κάτι, παράδειγμα σας λέω, ένα παράδειγμα, και κανείς ας πούμε ακολουθεί αυτό το λάθος δρόμο του ψέματος του δικού μου. Σε μένα τι συμβαίνει? Ο πίθος μου, απέσω ότι είμαι πιθάρι, τρύπησε, αρχίζει και κάνει τώρα. Πότε δεν το καταλάβω ότι φτάσω στον πάτο, πλέον αργά. Πρέπει έγκαιρα να πισπέψω και να πω άλλα εδώ. Τι σου είπα αυτό? Όχι, δεν είναι έτσι, είναι τούτο. Λόγισε το βήμα του. Τέλος χωρίς. Έκλεισε η οποία. Πήδα τετριμένο στο Δαναήδο. Θα γυμίσω. Δεν γυμίζει ποτέ. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στα λόγια, ότι εάν θα μιλήσουμε, αν δεν θα μιλήσουμε. Εάν δεν θέλουμε, δεν θέλουμε. Θα πούμε, κοιτάξτε για αυτό το θέμα. Έχω τους λόγους μου, μην ενοχλείς. Υπάρχουν λόγοι προσωπικοί, σοβαροί, δεν θέλω να μιλήσω. Εσύ δεν τους ξέρεις, έκανες με πλούτα την ερώτηση. Αλλά παίρνεις υπεύθυνη απάντηση. Και στα άλλα θέματα που θα μιλούμε, δεν θα μετανοούμε. Δεν θα ανακαλούμε τα λεγόμενα. Γιατί έτσι πλέον πάβουμε να είμαστε έμπιστοι μεταξύ μας και σαλέπονται τα θεμέλια. Εδώ βλέπετε αγαπημένα πρόσωπα, όταν διαφωνήσουν στην εμπιστοσύνη, τίθεται θέμα διαζύγιο. Δεν μπορεί να κρατήσει πολύ και αυτό το πράγμα. Στην εμπιστοσύνη στηρίζεσαι. Στην απόλυτη εμπιστοσύνη. Που αυτό θα παράγει την αγάπη, το σεβασμό, την τιμή, την προσφορά, την θυσία. Και αμέ δουλεύει, λέει συνέχεια. Καλά, εντάξει, ξεγελάστηκα. Κάποτε όμως ο Θεός με φόρησε. Από εκεί και μετά τι γίνεται? Αδειεύουν τα πράγματα. Θα τα πληρώσει τώρα όλα μαζί, σούμα. Τώρα να δεις τι θα γίνει. Ήταν σε ένα αντρόγινο, από εξομολόγηση το ξέρω, που κάποιος απατούσε τον άλλον. Πολλά τέτοια γεγονότα, αναρρύθμιτα. Η άλλη πλευρά, δεν θα πω αν ήταν άντρας ή γυναίκα, η άλλη πλευρά, η καλή πλευρά, δεν είναι, ήταν τόσο απλός άνθρωπος, τόσο αγαθός άνθρωπος, που ζούσε στη μακαριότητα, δεν καταλάβαινε τίποτα. Έλεγε άλλη πλευρά, αυτό είναι, έτσι να κοιμάσαι, να κοιμάσαι, να τρως σκοτόχορτο και εγώ θα συζώ με άλλους ανθρώπους και εσύ θα με πιστεύεις. Εντάξει. Αυτός όμως η καλή πλευρά ήταν πολύ πιστός άνθρωπος και έκανε πολύ νηστεία και προσευχή, και σε κάποια προσευχή ο Χριστός πληροφόρησε ιδιόραμα. Βλέπετε πως ο Θεός αγαπά τον κλέφτη, αγαπά και την οικοκυρία, αλλά πιο πολύ την οικοκυρία τον αγαπάει. Αυτό είναι. Είδε όραμα και είδε το αίτερο νήμιση στην πραγματικότητα. Καταλάβατε. Τον είδε λοιπόν να έχει ένα δαίμο να δώσει το σβέρκο σφιχτά, τον πιάνει γερά εδώ πέρα με το μέγενη και τον οδηγεί λοιπόν στην αμαρτία. Όταν γυρίζει και του λέει, έλα εδώ, του λέει, είδα κάποιο όραμα για σένα. Λέει, τι όραμα αυτά? Μην πιστεύεις τέτοιες βλακίες, τέτοια ψέματα είναι. Καλά, εγώ βλακίες δεν πιστεύω, αλλά αυτό ήταν αληθινό, λέει. Μήπως συμβαίνει τίποτα? Όχι, λέει. Εντάξει. Είπα, μήπως συμβαίνει τίποτα. Εγώ τώρα, επειδή πήρα πληροφορία, θα το κυνηγήσω αγρίως το θέμα. Θα μείνω επισυχάζω, μην νομίζεις. Τώρα που πήρα πληροφορία, μέχρι να φτάσουμε στην τελική αποκάλυψη. Ή θα το πεις, ή θα το μάθω. Δεν ξέρω πόσο θα το φέρει. Βλέπετε λοιπόν ότι η προσευχή δεν είναι απλό πραγματάκι να περνάμε λίγο την ώρα μας, να κάνουμε κάποιο καθήκον, να επισυχάσουμε, εντάξει. Είναι και μια αποκάλυψη σε προσευχή. Είναι και ένα μάτι. Εφόσον κρούμε τη θεία του ελέγχου εν λευκό και ζητάμε το έλεος του Θεού, ο Θεός είναι υποχρεωμένος να μας ασφαλίσει. Να μας ασφαλίσει. Να μας προφυλάξει. Από γνωστούς και αγνώστους που δεν ξέρουν. Α, τα ξέρει αυτός. Ο Χριστός όμως μόνο ότι ξέρει, και αυτός σκεπάζει. Είναι και αυτός πατέρας. Και σκεπάζει. Δεν τέρας, σκεπάζει ο Χριστός. Σκεπάζει μεν, αλλά ασφαλίζει και τους άλλους όμως. Για να βολεύονται παράλληλα όλα τα πράγματα. Καλάβατε. Και έτσι λοιπόν, όταν κανείς μπει μέσα στο θέμα της προσευχής, σιγά 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 πληροφορείται και αυτοασφαλίζεται και παίρνει θέση. Αυτή είναι η οδός των πατέρων στο θέμα της προσευχής. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε. Για την ωραία προσευχή θα μας πει δύο λόγια. Ε? Για την ωραία προσευχή. Τι δύο λόγια θα πω? Εσείς ξέρετε. Τόσα βιβλία δεν έχουμε διαβάσει εδώ, είναι πολύ ωραία. Είναι η πιο απλή προσευχή. Η πιο εύκολη.
που μπορεί να τη μάθουν και τα μικρά παιδάκια ψελίζοντας. Πριν μάθουν ολοκληρωμένες προτάσεις και φρασούλες, οφείλουν όλοι οι γονείς, αυτό το συνιστώ σε όλους τους γονείς, από τα πρώτα να μάθουν το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε, Θεωτό και Παρθένε σώσομε. Να κάνουν το σταυρό τους, να βάζουν μετά για να σφυλούν εικόνες, τα κοινωνούν συνέχεια και σιγά σιγά μαθαίνουν τα γράμματα γλιγορότερα, αποκτούν μεγαλύτερη ευφυΐα. Αυτό είναι αποδειδειγμένο, ότι οικειοφορούσες μητέρες όταν προσεύχονται, όταν νηστεύουν, όταν κοινωνούν, και οι γονείς μέχρι να γεννηθούν τα παιδιά τους, ας πούμε, είναι άνθρωποι προσευχής, τα παιδιά αποκτούν υυξημένη πνευματική αντίληψη και ευφυΐα. Όσα λάθη γίνανε, γίνανε. Από εδώ και πέρα θα δεν είναι. Να διορθώσουμε και άλλα πράγματα, δεν είναι. Λοιπόν, κάντε αυτό το πείραμα. Κάντε το στην πράξη να δείτε. Όσοι θα γίνετε γονείς, κάντε το στην πράξη να δείτε τα αποτελέσματα. Να δείτε πώς θα μεγαλώσει το παιδί χίλιες φορές καλύτερο από εσάς. Οπότε είναι πρόοδο. Δηλαδή, στο πρόσωπο ενός παιδιού οι γονείς αυτοδικαιώνονται. Για να πάμε κατά πάντα. Ή θα μας ντροπιάσουν ή θα μας δοξάσουν. Ένα από τα δύο θα γίνει. Ας μας δοξάσουν. Όχι πως αξίζουμε, αλλά έτσι είναι η φορά της πρόοδου. Δεν θα πάμε πίσω τώρα. Αλλά τα θεμέλια της σωτηρίας και του δοξασμού θα καταθέτουν οι γονείς. Οι γονείς παιδαγωγούν και διδάσκουν τα παιδιά τους πώς ακριβώς να σκέπτονται, πώς να ομιλούν, πώς να διάγουν. Και από τα πρώτα θα είναι το μάθημα της προσευχής, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε. Και μετά να δείτε αποτελέσματα, δηλαδή στο σχολείο, ότι θα είναι αριστούχα παιδιά. Και στο ήθος και στην διαγωγή και στα μαθήματα. Σαν το Μιχαλάκι. Ε, πού είναι τα μπρος φοράς? Ε, ήθελες να τον βάλεις και στα Άγια Λείψανα, να πάρει χάρη. Ε, έκλα πανέρα. Τον είχαμε βάλει πριν. Και τους κλαπονάρας είσαι. Ε? Εσύ είσαι το παιδί του 2020. Ε? Πόσο? Το τετάσαι 17 χρονών θα είσαι το 2020. Ε? Τότε θα φτάσεις σε ακόμη πιο μεγάλες. Τεντέμιση είσαι, τόσο πολύ μεγάλωσες. Ε? Υπήρξαν παλιότερα εγχειρίδια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στους πρώτους αιώνας και του περασμένου αιώνα και στις αρχές αυτού του αιώνος, του 20ου δηλαδή, που λέγανε ότι ο Χριστός παρευόμενος προς Εμαούς με τους Αποστόλους Λουκά και Κλεόπα, ότι ήταν εν εταίρα μορφή, είναι, έτσι το γράφουμε, αλλά ο Χριστός δεν μεταμορφώθηκε, δεν παραμορφώθηκε δηλαδή, δεν πήρε άλλο κεφάλι, ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Δεν αλλάζει. Εμείς αλλάζουμε. Αυτή είναι η εμπειρία. Αλλά αυτό δεν μπορούμε εμείς να το καταλάβουμε. Πρέπει να το γράψουμε αντίστροφα. Ότι ο Χριστός ήταν εν εταίρα μορφή. Εάν όμως το πάρουμε κατά γράμμα ότι ο Χριστός πήρε άλλη μορφή, άρα μπορούμε και εμείς να παίρνουμε άλλες μορφές, να μεταφιεζόμεθα, δηλαδή να γίνουμε καρναβάλια. Το οποίο καταδικάζεται και απαγορεύεται. Να που ο Χριστός λοιπόν εμφανίζεται ο ίδιος πάντοτε αναλλιώτος. Γιατί θέλει το πρόσωπο να είναι σπαθή, τη φωνή να μην αλλάζει χρειά και ποιόν. Μπορείς να πάρεις τηλέφωνο σε έναν κάποιο και να είσαι μίμος και να τον κάνεις άνω κάτω. Πριν από χρόνια τι είχε γίνει, πήρε κάποιος μίμος τον πρωθυπουργό του Κεμπέκ και στο Τορόντο και στο Καναδά και λέγει, μιλούσε σαν Βασιλής Αλισάβετ και τον έκανε με τα κρυμμυράκια, ήταν επί των απορρίτων αυτός κατάσπρος. Τον έκανε με τα κρεμμυδάκια και του λέγει έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Μάλιστα μεγαλειοτάτη, μάλιστα μεγαλειοτάτη. Λοιπόν, και έκανε υπουργικό συμβούλιο για να πάρει μια απόφαση. Και την άλλη μέρα τυχαία παίρνει η πραγματική Ελισάβετ τώρα. Τι κάνει με τη δημοκρατία, λέει.
Μα μεγαλειοτάθε, λέει, μας έκανε σαν το κάτω. Εγώ θα σε έκανα το κάτω, λέει, πότε σας έκανα. Να, χτες δεν μου είπες αυτό το πράγμα. Και έμεινε αυτή η καμία, άναυλη. Αν είναι δυνατόν, λέει. Υπάρχουν και τέτοιοι μίμοι, τόσο πολύ πια. Πώς μπορείς να ξεγελάσεις. Α, τώρα θα βγουν, είπαμε, τα κινητά τηλέφωνα που θα βλεπόμαστε και θα μας βλέπετε και θα σας βλέπουμε και δεν μπορεί κανείς πλέον να ξεγελάσει και να κάνει φάρσες στα τηλέφωνα. Θα γίνει όλα καταγεγραμμένα και θα ακριβοπληρώνονται όλα. Αν δείτε τα πώς θα πέφτουν τα χρήματα. Είναι και η καλή πλευρά του πράγματος, αλλά φυσικά και η κακή στην πλευρά της χρήσης. Όποιος θα έχει νου θα αντιληφθεί τι θέλω να πω και θα τα εφαρμόσει διαφορετικά. Θα μας παρασύρει το ρεύμα με την τεχνολογία. Επίσης στην ψηλάφιση του Αποστόλου Θωμά πρέπει να προσθέσουμε ότι τον Αναστάντα Χριστό δεν τον ακούμπησε κανένας. Μόνο η Παναγία μας, κανένας άλλος. Κανένας από τους Αποστόλους δεν τον έπιασε, κανένας. Το μήμο αυτό ισχύει για όλους. Πλην της Παναγίας που τον ακούμπησε, τον προσκύνησε, τον αγκάλεσε, φοδράκια του και τα φίλησε τα ποδάκια του, τους τύπους των ύλων, τους πόλους, όχι τα σχήρας. Και του Θωμά που έβαλε το δάχτυλό του, τον δείχτη του, στη λοχευθήσα δεξιά πλευρά του. Ο Χριστός λοχεύτηκε στην δεξιά δευτέρα πλευρά. Γιατί στην δεξιά δευτέρα πλευρά και όχι στην τρίτη ή όχι στην πρώτη? Πώς το ξέρουμε πως είναι η δευτέρα? Είναι από την εμπειρία των Αγίων που μας είπαν ότι αυτοί που είδαν τον Χριστό Αναστάντα έχει τη δευτέρα πλευρά του λοχευμένη. Και μάλιστα μέχρι μισό δάχτυλο, δηλαδή βαθιά μπήκε το νηστέρι μέσα εκεί της λόχης. Του δώσε να καταλάβει, δηλαδή σχεδόν κόδεψε να του τρυπήσει τον μνέμονα. Γιατί είχε ξεψυχήσει ο Χριστός και νόμισε ο φαντάρος ότι υποκρίνεται, δεν υποκρίνεται, ας τον τρυπήσω καλά καλά να καταλάβει. Οπότε θα κινηθεί, θα πονέσει. Και τον έλεγχε γερά και αυτός έμεινε ακίνητος. Είχε πλέον ξεψυχήσει ο Χριστός. Και οι τύποι των ύλων παραμένουν μέχρι σήμερα εις μαρτύριον αψευδές εις πάνω σας, δηλαδή είναι το χεράκι του εδώ πέρα τρυπημένο σαν δακτυλίδι. Πώς έχετε τα δακτυλία που φοράτε οι παντρεμένοι, έτσι, σε αυτό το μέγεθος, το πάχος. Αλλά τα καρφιά ήταν παχιά, ήταν σαν δάκτυλο, παχιά. Και αφήσανε μεγάλη πληγή, η οποία γιατρέφθηκε, αλλά η οποία είναι διαμπερές, πέρα για πέρα, τρυπημένο. Χέρι, χέρι, πόδι, πόδι και η πλευρά. Ένα, ξέρω εγώ, 7, 8, 10 εκατοστά είναι πάχος. Αυτά τα πέντε παράσημα τα έχει ο Χριστός εις πάνω στους αιώνες, ώστε να ξέρουν οι άλλοι ότι χάρη αυτής της σταυρώσεως είναι σε σωσμένη δωρεάν, χωρίς να το ξέρει κανένας. Όλοι δωρεάν, αλλά ο καθένας κάτι καταβάλει σαν προσωπικό αγώνα για να μην φανεί αχάριστος και ευγνώμων. Δεν το αντέχει κανείς να μην κάνει τίποτα και να σωθεί, δηλαδή. Όπως λέω, χάρη, άμα ταΐζουμε ένα νύχτα μέρα και δεν δουλεύει καθόλου, θα πεθάνει στο τέλος, θα ψενεχώρια το. Πρέπει κάτι να προσφέρει. Δεν είναι αμέσως, δηλαδή, κάτι πρέπει να κάνει. Μολονότι αυτή η εργασία δεν συμπληρώνει τα έξοδα του φαγητού, παράδειγμα, αλλά σε συνείδηση κάτι λέει, ότι προσφέρω και εγώ, κάτι κάνω. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος, ο μη εργαζόμενος μη δε εστίατο. Δεν προσέφυγεσαι, δεν μπορείς να φας πνευματικά, ούτε υλικά, ούτε πνευματικά. Αυτά. Και έτσι λοιπόν μόνο ο Θωμάς τον ψηλάθεσε. Και η Παναγία μας. Από εκεί και μετά ο Απόστολος Θωμάς είναι ο πρώτος εμπειρικός δάσκαλος θεολόγος εκ των Αποστόλων που κηρύττει ότι ο Χριστός μετά του ιδίου σώματος που εγεννήθηκε σταυρώθη ανέστη. Γιατί οι άλλοι Απόστολοι τον είδαν και τον επίστεψαν, ενώ ο Θωμάς και τον είδε και τον εψηλάθησε καλά, καλά, καλά και μετά τον ομολόγησε. Και ο Χριστός κάνει συγκατάβαση για να πιστέψουν οι μαθητές ότι έχει το ίδιο σώμα. Γιατί ξέρετε, το σώμα του Χριστού δεν πιάνεται. Είναι τόσο πνευματικό πια το σώμα του Χριστού
Πριν είπαμε και τα δαιμόνια τον πιάνανε και οι άνθρωποι, δεν είναι. Δεν μπορείς τώρα να πιάσεις το Χριστό, δεν γίνεται, είναι το σώμα του πνευματικό. Δεν λειτουργεί ο βιολογικός νόμος τότε. Αυτά. Υπάρχει κανένα στο μάτι εδώ ανάμεσα. Ε. Προχτές ήταν εδώ πέρα ο Θωμάς, αλλά απείλησε ο δάσκαλος. Κατ' όνομα ίσως όχι, αλλά στην πραγματικότητα πολύ Θωμάς. Ε? Κατ' όνομα ίσως όχι, αλλά στην πραγματικότητα πολύ Θωμάς. Γιατί? Συνάψτε. Όχι, ο Θωμάς ήταν ο λιγόπιστος. Με την γνώμη την έννοια. Και ξέρετε γιατί ήταν ο λιγόπιστος? Γιατί ήταν ο πιο μικρός στη σωματική ηλικία. Ο πιο μεγάλος στην ηλικία ήταν ο Απόστολος Πέτρος. Και ο πιο μικρός στην ηλικία ήταν ο Θωμάς. Και πάντα οι πολύ μικροί έχουν κάποιο έτσι ιδίωμα. Χωρίς αυτό βέβαια να είναι απόλυτο, αλλά συνήθως λέω. Και έτσι ο Θωμάς χρησιμοποιήθηκε για την Ανάσταση του Χριστού, αλλά και της Παναγίας την Ανάσταση. Και στα δύο χρησιμοποιήθηκε το ίδιο πρόσωπο. Ο ίδιος δεν μετέβη μέχρι την Ινδία να κηρύττει τον Χριστό. Κυκλοφορούσε στο δρομολόγιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχει φτάσει μέχρι την Καλκούτα, στην νότια Χερσόνησο της Ινδίας, και απέθανε λοχευτής στην πλευρά, όπως ο Χριστός μας, από τους ντόπιους εκεί ανθρώπους, και τα άφησε σε ένα χωριό που λέγεται Μελιακούπ ή Άγιος Θωμάς ελληνικά. Βέβαια μετά γίνει ένα κομιδί, μετακομιδί, και τα γελίψανά του βρίσκονται εδώ και εκεί πέρα. Η Αγία Κάρα του όμως ολόκληρη είναι στην Πάτμο. Όσοι θα πάνε στην Ιεράμνη ή αν στο λόγο στην Πάτμο, εκεί βρίσκεται ολόκληρη κάρα του Αποστόλου Θωμά, που πολύ πολύ εμποδιάζει, πάρα πολύ εμποδιάζει. Αξίζει λοιπόν να πάτε στην Πάτμο. Και για πολλούς λόγους βέβαια, να δείτε το σπίτι της Αποκαλύψεως. Τελικά ο Χριστός στα μεγάλα γεγονότα τα έχει κάνει βαθιά μέσα στη γη, δηλαδή, όχι ψηλά στις κορυφές. Κάτω, μέσα, βαθιά. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Μέσα σε μια σπηλιά γεννήθηκε, μέσα σε μια σπηλιά αποκαλύφθηκε στην Αποκάλυψη, όλα στις σπηλές έχουν γίνει. Ακόμη και ο Μωυσής που είδε τον Θεό στο Σινά, όταν θέλησε να τον δει ακόμη πιο τρανά, του λέγει ο Θεός, μπες μέσα σε εκείνη τη σπηλιά, κρύψου, κουκουλώσου καλά καλά και θα με δεις καλύτερα. Γιατί πάνω στην κορυφή είναι για να πάρει στις πλάκες, αλλά για να το δει θα μπει σε σπηλιά. Καταλάβατε? Όπως και ο προφήτης Ηλίας, όταν πήγε στο χωρί που είναι μια της κορυφές του βουνού αυτού, του λέγει ο Θεός, θα ακουμπήσεις το κεφάλι σου στα γόνατά σου, θα κάνεις κύκλο του σώματος, θα βυθίσεις το νου σου μέσα στο βάθος της καρδιάς σου και εκεί μέσα θα με δεις όσο γίνεται. Πάλι σε μια νοητή σπηλιά θα μπούμε μέσα στο έσω είναι του ανθρώπου μας. Είναι μια μορφή ταπεινώσεως και αυτό. Γιατί συνήθως ας πούμε στις χορηφές είναι και λίγο και τα επιδεικτικά που φαίνονται, αυτό προβάλλονται. Ενώ του Κυρίου αυτές οι δόξες και οι τιμές είναι σε ταπεινά πράγματα, σε ταπεινούς χώρους. Τώρα σε μια σπηλιά εκεί μέσα σώθηκαν οι άλλοι τόποι. Και οι ευρύχωροι, οι φωτεινοί, οι καθαροί. Εκεί μέσα στο βάθος θα πάμε στις σπηλές. Γιατί? Στα σκοτεινά, στα νυχτερινά. Δεν είναι ακριβώς καθόλου νυχτερινά, είναι πάπουτα. Αλλά είναι ταπεινά. Για την Αποκάλυψη που αναφερθήκατε προηγουμένως, έχουν γίνει διάφορες ερμηνείες. Τις πιστεύετε αυτές? Διάφοροι. Δεν έχω ακούσει καμιά ερμηνεία πια. Ορίστε. Δεν έχω ακούσει καμιά ερμηνεία. Και είναι η Διαθήκη ακόμα. Δεν,
έχει την μετάφραση. Ναι. Πού συγγραφέα που. Αυτά όλα είναι πράγματι έτσι όπως τα λένε, όπως το γράφει μέσα όπως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και τα ερμηνεύουν οι άνθρωποι, είναι έτσι πράγματι. Και τέρατα ακούς, ξέρω εγώ, και τι δεν ακούς και τι δεν διαβάζεις μέσα. Η χάρη είναι στο κείμενο. Το κείμενο είναι όπως το κατέχουμε τώρα, οι μετανάστες και οι παραφράσεις και οι αναπτύξεις του θέματος. Εσείς έχουν αλληγορική σημασία. Εκεί διαιρούνται οι γνώμες. Τότε τι προσπαθούν οι άνθρωποι να τα ερευνεύσουν, αφού έχουν αλληγορικότητα, δεν μπορούν να τα ερευνεύσουν, μπορούν. Η αποκάλυψη ερμηνεύεται όταν αποκαλυφθεί, όταν φανερωθεί δηλαδή. Όταν γίνει ένα γεγονός, ερμηνεύεται. Πρώτη ερμηνεία, πρώτη εκπληρώσεω, όσο και να ερμηνεύσει. Γίνεται να πω κάτι να σκέψω κάτι ο Χριστός στο Σταυρό. Απευθυνόμενος προς τον πατέρα του, μου είπε γιατί τον εγκατέλειψε. Θα μπορούσα να μας δώσεις μια ερμηνεία γιατί το είπε αυτό και τι σημαίνει. Τον εγκατέλειψε. Ναι, ας πούμε, ενώ ο ίδιος είναι ο Θεός, ας πούμε, και ο πατέρας και ο Θεός είναι το ίδιο πρόσωπο. Τι είπε ο Χριστός επί Σταυρό, μπορείς να το πεις. Γιατί δεν μας τον αφανεί, ας πούμε, θέλουν και αυτοί με εγκατέλειψε. Και εσύ λάθος το λες. Για ξαναπες πάλι. Θεέ μου, γιατί με κατέβησες. Λάθος το λες. Δεν το είπες ο Χριστός. Γιατί με κατέβησες. Πώς. Γιατί με κατέβησες. Πάλι λάθος το λες. Πάλι. Σου κάνει εντύπωση, ε. Όχι, μπορεί, είναι δίκιο. Πώς να μην το. Όχι, πρώτα πρέπει να το πούμε. Να το πούμε σωστά. Και μόλις το πούμε σωστά, αμέσως δόθηκε η ερμηνεία. Αν το πούμε λάθος, πάμε λάθος. Γιατί με καταλήψει, είπε. Είπε η Λίλη Λαμάστα Βακτανή. Λοιπόν. Ναι, όπως το είπε. Πες το. Είναι, ναι, αλλά δεν το λες σωστά, το λες λάθος. Αυτό είναι. Δεν ξέρω, πες το σωστά, θα το ακούσω. Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι, με εγκατέλειπες. Έχει αυτοματικό το κείμενο μέσα. Με εγκατέλειπες. Δεν λέει γιατί με εγκατέλειπες. Κρίμα, μπαμπάκα μου, γιατί έφυγες. Μήπως με εγκατέλειπες. Έτσι δεν είναι. Έχει αυτοματικό. Άρα δεν τον εγκατέλειψε. Ερωτάει μήπως τον εγκατέλειψε. Αλλά δεν τον εγκατέλειψε. Και αυτό το ερώτημα γιατί το κάνει. Όχι. Άλλο πρώτα είναι, ας πούμε, ότι. Πρώτα πρέπει να πούμε ότι τον εγκατέλειψε ή δεν τον εγκατέλειψε. Δεν τον εγκατέλειψε. Αλλά γιατί ερωτάει, αυτό είναι άλλο θέμα, θα το συζητήσουμε. Αλλά πάντως δεν το ερμηνεύουν πολλές φορές σωστά οι άνθρωποι. Και εμείς οι κληρικοί κάνουμε λάθος. Ηλί λαμά σαβαχτανή. Χωρίς ερωτηματικό. Ηλί λαμά σαβαχτανή. Λάθος. Λάθος και βλασφημία είναι. Θέμα γιατί με εγκατέλειψες. Λάθος και βλασφημία είναι. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτό τι θέλω να σα πω. Δεν είναι. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπε. Γιατί πάσχω τόσα πράγματα. Μήπως με εγκατέλειψε. Δηλαδή προηγουμένως λέγει στο ληστή, σήμερα με τη Μουέζε το παραδείσω. Μετά από λίγο πώς λέει ακριβώς το αντίθετο. Τι, φάσκει και αντιφάσκει. Αυτά είναι αντίθετα πράγματα, δεν είναι. Ποιο μιλάει, ο ίδιος μιλάει και τι του λέγει. Από τώρα να είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Ο Θεός μιλάει και ο άνθρωπος. Και τα δύο πήγαν μαζί στον παράδεισο. Μετά από λίγο λέει γιατί με εγκατέλειπες. Αυτά ταιριάζουν, κολλάνε. Όχι. Όταν όμως ερωτούμε, η ερμηνεία είναι πολύ διαφορετική. Της καταφάσεως ή του θαυμαστικού. Έτσι δεν είναι. Ερωτάει για να ξεγελάσει και τον διάβολο. Ότι πάσχει ανθρωπότητα και όχι αιτιότητα. Γιατί ο διάβολος παρακολουθεί, μήπως αυτός είναι Θεός. Αλλά πάλι ο διάβολος, ο Θεός δεν είναι άνθρωπος. Ο Θεός είναι πνεύμα. Αλλά τα θαύματα που κάνει, ποιος τα κάνει. Η ανθρωπότητα, ο ανθρωπότητα δεν πρέπει να κάνει θαύματα. Ποιος θα ανασταίνει στους νεκρούς και το άλλο κτλ. Η αιτιότητα. Άρα γιατί πάσχει. Η αιτιότητα δεν μπορεί να πάθει.
και μπερδεύτηκε. Εφόσον λοιπόν λέγει αυτό το πράγμα, τότε κατάλαβε ο διάβολος πως ο Χριστός που πάσχει είναι άνθρωπος και όχι Θεός. Και υποτίθεται και ξεγελάστηκε παντελώς. Και το πιο σημαντικό είναι γιατί όλα αυτά, διότι εκείνη τη στιγμή βιώνει την αμαρτωλότητα όλου του κόσμου, δηλαδή όλη η αμαρτία περνάει μέσα από το σώμα του, σαν να λέμε πως είναι άπειρα χιλιάδες βατ ρεύμα, άπειρη κεραυνή, γίνομαι αντιληπτός, και περνάει όλο αυτό το ρεύμα μέσα από τα κυδράτα, οπότε το σώμα δονείται, περνάει η αμαρτωλότητα μέσα το σώμα, δεν τον κάνει αμαρτωλό, έτσι, είναι αναμάρτητος, περνάει από μέσα του για να τη σταυρώσει από μέσα του, όχι εσωτερικά. Περνάει η αμαρτωλότητα από μέσα του και πάσχει, και πάσχει, και επειδή την μισεί, την βιώνει και την μισεί. Αυτή είναι η απελπισία χωρίς απελπισία. Γιατί δεν μπορεί να πεις πως ο Χριστός απελπίστηκε και λέει κρίμα μπαμπάκα μου που πήγε στο μάτρες και απελπίστηκα. Αυτό είναι βλασφημία. Γιατί ο Χριστός δεν σήκωσε την αμαρτία του κόσμου όπως εμείς ο κόσμος να του βάλει αλεύρι, να του βάλει τσιμέντο εξωτερικά. Εσωτερικά, οντολογικά, υποστατικά από μέσα του πέρασε. Και από μέσα του πάσχει ο άνθρωπος όταν περάσει το ρεύμα. Εδώ κάποιον λέει άλλωστε τον κάνουν ηλεκτροσόκ και γίνεται. Μετά γίνεται λιγάκι. Δηλαδή γίνεται ένιωσο με αυτή την ένταση της αμαρτίας. Την ένιωσε. Ναι, αλλά δεν έγινε αμαρτωλός. Όχι, ενώ ο αμαρτωλός βιώνει την αμαρτία του και ζει με την αμαρτία του και συμπλέει με την αμαρτία του και το πάθος του, δεν είναι, μέχρι να θεραπευτεί. Ενώ ο Χριστός δεν είναι έτσι. Αλλά αν δεν πειράσει από μέσα την αμαρτία, πώς θα σταυρώσει την αμαρτία μέσα του? Δεν την σταυρώνει εξωτερικά, γιατί αυτό είναι εύκολο πράγμα. Εξωτερικά σημαίνει συγχωρημένα και λυλημένα, τέλειωσε το θέμα. Ούτε κάτω τη ζημιά, ούτε να κουραστώ, ούτε να υδρώσω, τίποτα. Με ένα λόγο, εντάξει. Εύκολο είναι αυτό, δεν είναι εύκολο? Δύσκολο είναι να περάσει από μέσα σου το πρόβλημα. Εκεί τι κάνουμε? Εκεί δεν είναι εύκολο, γιατί δεν είναι λίγοι τόνοι όλα τα αμαρτήματα του όλου κόσμου. Πρώτα απ' όλα τα δικά μας πώς θα είναι τα αμαρτήματα που κάναμε ή θα κάνουμε, θες να φυλάξεις αν δεν προσέξουμε. Και τον άλλο, και τον άλλο, και τον άλλο. Και... τι γίνεται εδώ, άπειροι τόνοι, όλα αυτά από μέσα από έναν άνθρωπο. Ένα σωματάκι ήταν και αυτό, τι ήταν. Οι διατάξεις, ξέρω εγώ, κύκλωπα. Εδώ λέμε κάτι ψαράκια μέσα στον βυθό των ωκεανών που είναι φωσφορούχα, δεν είναι ηλεκτρικά. Τι πιέσεις αυτά δέχονται, δεν είναι, μέσα στο βάθος του ωκεανού. Πώς είναι φτιαγμένα για να είναι αντοχικά σε τέτοιες τρομακτικές πίεσεις? Είναι η ατμοσφαιρική σύνδεση θαλάσσης. Δεν δέχονται μεγάλες πιέσεις. Εμείς δεν μπορούμε να αντέξουμε τέτοια πίεση. Θα πάει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πού θα πάει η πίεση μας. Θα πεθάνουμε. Δεν είναι. Άρα μερικά είναι πιο δυνατά από εμάς στην κράση τους. Κι ας είναι μικρότερα. Εδώ έχουμε κάτι μικρόβια που είναι τόσο γερά, τα βράζει, τίποτα. Πρέπει να πάμε στο μείον 40 για να τα ψοφίσουμε. Είναι αντοχικά μερικά μικρόβια. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει τέτοιες θερμοκρασίες, ύψος και του βάθους. Μια σταλιά μωράκια μικρά και όμως είναι γυρής κράσεως. Ειδικά της γρήπης που θα λυπούει όλο τον κόσμο. Τώρα αυτό της άτυπης πνευμονίας που μαστίζει τον κόσμο είναι τέτοιας μορφής, είναι άλλα μια άλλη ονομασία. Κάτι μπαίνει μέσα και σε λίγες μέρες στον τάφο. Και δίνει ερμηνείες και ψάχνει να βρεις την απάντηση. Η απάντηση είναι σαφέστατη, υπάρχει απάντηση. Η αμετανόητος αμαρτία μας. Τελεία και παύλα. Κάθε άλλη δικαιολογία θα είναι προφάσεις αμαρτίας. Θα ψάχνουν να βρουν. Τι ψάχνουν να βρουν. Θα θεραπεύουν αυτοί, άλλοι θα βγαίνει. Το ίδιο πράγμα δεν είναι. Το έτσι είναι το ίδιο, δεν αλλάζει. Όταν θα τα βάλουμε τώρα, τι θα γίνει? Στην προσπάθεια να σώσει τον άνθρωπο, χρησιμοποιεί όλα τα μεθόδους. Ακόμη διαπυρώσει και σιδήρου.
σήμερα μου έλεγε ένας πατέρας, ένα πνευματικό παιδικό μου από την Κέρκυρα, θα πήγαινε στο στρατό σε λίγες πέρες και το σκότωσε, σκοτώθηκε μάλλον με το μηχανάκι. Κωνσταντίνος όμως, το 19 χρονών το καμένο, το μνημονεύω τώρα. Πάλι ο Κωνσταντίνος. Ένα από τα πολλά. Ποιον πρώτα, πού πρώτα, πάω. Θα γίνεται. Ποιον πρώτα. Δεν πήγαινε στο στρατό και ήταν λίγο στενοχωρημένος και πήρε το μηχανάκι να κάνει τις τελευταίες βόλτες. Ας πούμε και ήταν στενοχωρημένος. Σκέφτηκε και φαίνεται πάρα πολύ. Συγκρούστηκε με κάποιον, πέφτει λίγα και εδώ σε έναν άγχο και σε ένα τσιμεντάκι, επί τσόφου έμεινε. Και κάθε φορά φορούσε το κράνος του. Η μόνη φορά που δεν φορούσε ήταν εκείνο. Του είχε το κράνος εδώ στο χέρι. Και χτύπησε το πέρα και επί τσόφου. Αν το φορούσε θα γλίτωνε. Μα πάντα το φορούσε. Εκείνη τη μέρα ξεχάθηκε από τους λογισμούς δηλαδή. Ότι πάω στο στρατό, να τώρα εξατέθηκε για τον άλλο κόσμο. Καλό παιδί ήταν, αλλά. Γιατί το επέτρεψε ο Θεός? Αφού ήταν 19 χρόνια από. Α, εγώ είμαι και πιο μικρός. Και 16 τέμπη και 15 και 14 και 10 και μωράκια και νιωγνά και βάπτιστα. Και μέσα από την κοιλιά πριν γεννηθούν πεθαίνουν. Να πεθάνεις πριν γεννηθείς, αυτό τι πράγμα είναι? Να πεθάνεις πριν γεννηθείς. Καλά κύριε, να βγούμε στον κόσμο, να δούμε λίγο τον ήλιο. Λέει πως υπάρχει ήλιος. Από τους σκότους, τι γίνεται? Για αυτούς ισχύει όν ουκ άξιος είναι ο κόσμος. Δηλαδή αν θα βγουν στον κόσμο δεν ξέρουμε τι σώοι θα γίνουν και πού θα καταλήξουν, αλλά αν θα πάει κατευθείαν στον παράδεισο. Και μας βέβαια είναι πόνος ο βάστακτος, αλλά για το Θεό δεν είναι πόνος. Ούτε ο Θεός έχει λογισμούς για αυτά που κάνει. Είναι μια χαρά ο Θεός. Είναι πολύ ευχαριστημένος και χαρούμενος. Εμείς πρέπει να συμπλέψουμε με τη γνώμη του Κυρίου για να είμαστε τακτοποιημένοι και εμείς. Αν βάλουμε δική μας ερμηνεία, να θα πάσχουμε αδίκως. Και θα το βλέπουμε ότι ο Θεός, ξέρω εγώ, μας μονομαχεί, δηλαδή μας πολεμεί και όλα μας. Θέλει και το κακό μας. Να πάει στην κόλαση, δηλαδή, σαν να θέλει ο Θεός. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός, ο Θωμάς δεν είναι άπιστος, δεν μπορούμε να τον ονομάσουμε άπιστο. Πρώτα πρώτα ήθελε και αυτός να τον δει, γιατί οι άλλοι τον είδαν και αυτός δεν τον είδε. Και δεύτερον ζήτησε λίγο περισσότερο από τους άλλους μαθητές, διότι λίγο στην πίστη στηρούσε. Εντάξει, ήταν ο λιγότερο πιστός των άλλων, αυτό το ομολογεί ο ίδιος. Και ο Χριστός του λέγει μη γίνου άπιστος αλλά πιστός, δηλαδή μην είσαι ο λιγόπιστος αλλά να έχεις τον βαθμό της απλή του πίστεως. Αλλά βγήκε και ένας άλλος μακαρισμός: μακάρι οι μη ειδώντες και οι πιστεύσαντες. Εμείς πρέπει να πάρουμε το μισθό αυτού του μακαρισμού, γιατί αν αξίζουμε και θέλουμε να δούμε, μήπως δούμε κανένα δαιμόνιο με την πατρίδα του Χριστού και χάσουμε και τα μυαλά μας και τη ζωή μας στο τέλος. Την πατήσουμε όπως την πατήσαν και άλλοι. Γιατί και οι Άγιοι που είδαν τον Χριστό χωρίς να το ζητήσουν, χωρίς να το θέλουν, χωρίς να το αξίζουν, είδαν τον Κύριο. Όσοι ζητήσαν τον Χριστό, κανείς δεν είδε τον Χριστό. Αλλά ήταν τα δαιμόνια με τη μορφή του Κυρίου και παραφρόνησαν. Λοιπόν, δεν μπορεί κανείς να αξίζει να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί η όραση του Κυρίου είναι παράδεισος πρώτου παραδείσου. Εμείς σας έχουμε ταπεινή θέση και γνώμη για τον εαυτό μας. Μακάρι οι μη ειδώντες αυτού του μακαρισμού. Τι είναι? Τον αισθανόμενο, είπατε, δεν μπορεί να δομηνηθεί ο. Και τον αισθάνεται. Αυτό το λέει και ο Μέγας Βαρσανούφιος που αρχόταν εκεί υπό τα χρυκή του στο μαστρί και στη σπηλιά, ότι με ποιες μορφές εμφανίζεται ο Κύριος και με ποιες μορφές τα δαιμόνια με τη μορφή του Κυρίου. Γιατί ο δαίμονας παίρνει και τη μορφή της Παναγίας και των Αγιάλων και τα λοιπά. Κάποτε στον Άγιο Πέτρο τον Αθωνίτη, που είναι εκεί μπροστά μέσα στη μεγάλη εικόνα, στη μεγάλη εικόνα του τέμπλου, εμφανίζεται και ο διάβολος με τη μορφή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Και του λέγει, μέστε, λέει,
η κυρία των αγγέλων, έτσι είπε, να σου πω να πας στον κόσμο να κηρύξεις, φτάνει τόσα καιρό που έμεινε εδώ πέρα στην άσκηση, έφτασε σε μεγάλα μέτρα να πας να σώσεις και τους ανθρώπους. Και λέει ο Άγιος Πέτρος, μια πλώτα που κάνει στον πρώτο, λέει, μένα η Παναγία μέχρι εδώ πέρα, και αν η Παναγία δεν μου το πει, ήθελε να προσθέσει κάτι, ξαφνίστηκε ο διάβολος. Αν δεν μου το πει, λέει, δεν κάνω βήμα που λέμε. Μόλις άκουσε το όνομα της Παναγίας ο διάβολος, έγινε διάφορος. Πω πω πω, λέει, πω πω πω. Πάει ο Μιχαήλ να τους παρέσεις. Έγινε πυροτέχνημα. Άρα λοιπόν και το όνομα της Παναγίας τον γέει αφάνταστα. Αλλά όταν λέγεται με πίστη αδίστακτη, όχι έτσι, σαν παπαγάλος, με πίστη. Δηλαδή με ανάλογο τρόπο ζωής στην ευλάβεια που έχουμε για την Παναγία μας. Και έτσι παρέμεινε 52 χρόνια ο Άγιος Πέτρος και τελειώθηκε και στον Άφωνα, ή ο πρώτος ασκητής ερημίτης του Αγίου Όρους. Και πώς μπορούμε να πολεμήσουμε τον Σατανά όταν παρουσιάζεται με τέτοιες μορφές? Εμείς οι απλοί άνθρωποι, εμείς οι αδύνατοι. Στα δικά μας τα μέτρα ο διάβολος εμφανίζεται με τη μορφή των λογισμών. Εκεί είναι το επίπεδο μας, δεν είναι σαν τη γραμμή βρισκόμαστε, τουλάχιστον είναι πιο πολύ. Εάν αρχίσουμε και συνηθίζουμε στο να νικούμε τους λογισμούς, να ξεχωρίζουμε τους λογισμούς και να τους θεραπεύουμε και τους νικούμε, είμαστε νικητές. Είμαστε σε αυτό το στάδιο, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Πρώτα να γίνει σαφής διάκριση των λογισμών, από πού προέρχονται, έτσι δεν είναι? Αυτά, να μην σας κουράσω περισσότερο. Καλή ξεκούραση, καλή. Θα τα πούμε και το πρωί πάλι.